Ίσως τα δικά μας με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου που ήταν πριν από λίγες ημέρες. Σήμερα στην εκπομπή φιλοξενούμε δύο νεαρά παιδιά, τη Μαρία Βαρδάκη και το Θανάση Αθανασίου, που μέσα από ένα συγκινητικό τραγούδι με τίτλο «Για λίγο να βαγώσω» περιγράφουν όλα εκείνα τα συναισθήματα που κατακλείζουν κάποιον που έχει μόλις διαγνωστεί με καρκίνο. Πάμε να τους συναντήσουμε. Καλό μεσημέρι, Μαρία και Θανάση. Καλό απόγευμα, μάλλον. Γεια σας, καλό μεσημέρι. Είναι εδώ στην Αγγλία. Α, είσαι στην Αγγλία. Εσύ, Θανάση, είσαι στη Γερμανία. Γερμανία, ναι. Είσαι στη Γερμανία τώρα. Δεν σε άκουσα, Θανάση μου. Σας μιλάω από το νοσοκομείο της Γερμανίας. Από το νοσοκομείο. Σε ποια πόλη βρίσκεσαι εκεί για θεραπεία, έτσι? Ναι. Frankfurt Oder ονομάζεται. Μάλιστα. Λοιπόν, προτείνω να πάμε να δούμε το τραγούδι, έτσι, και να επιστρέψω πίσω κοντά σας για να πούμε έτσι κάποια πράγματα. Δεν είχε φως, δεν ακουγόταν ο ωκεανός. Ένιωσα δύναμος, τρωτός. Με κυρίευσε ο φόβος, ο πανικός. Πώς θα τ' αντέξω όλο αυτό? Τόση δύναμη που θα βρω? Μα καρδιά μου είπα, δε φοβάμαι, είμαι δυνατός. Θα υπάρξω μόνο για λίγο να παγώσω, γιατί έχω για πηξίδα μου του Θεού το φως. Μα καρδιά μου είπα, δε φοβάμαι, είμαι δυνατός. Δύναμη και αγάπη θα χρειαστώ και σίγουρα νικητή. Μα καρδιά μου είπα, δε φοβάμαι, είμαι δυνατός. Θα υπάρξω μόνο για λίγο να βαγώσω, γιατί έχω για πηξίδα μου του Θεού το φως. Μα καρδιά μου είπα, δε φοβάμαι, είμαι δυνατός. Θα συνεχίσω να χαμογελώ για τα καλοκαίρια που καρτερώ, για τους ανθρώπους που αγαπώ, τον ήλιο και τον ουρανό. Ξαφνικά βρέθηκα σε έναν νησί. Δεν είχε φως, δεν ακουγόταν ο ωκεανός. Ένιωσα δύναμος, τρωτός. Με κυρίευσε ο φόβος, ο πανικός. Λοιπόν, καταρχήν, Μαρία μου, εκτός από πάρα πολύ όμορφη που είσαι, έχεις και υπέροχη φωνή. Μπράβο σου, συγχαρητήρια. Θέλω να μου πείτε τους συντελεστές του τραγουδιού. Τους στίχους έχει γράψει η αγαπητή Χριστιανά Διονυσίου Φουλή. Mm-hmm. Έχω μελοποιήσει τους στίχους εγώ και την ερμηνεία. Mm-hmm. Τι σας έδωσε το έναυσμα, έτσι, να καταρχήν της Χριστιάνας, αν το έχετε συζητήσει, να γράψει αυτό το τραγούδι και στην πορεία να γράψει εσύ τη μουσική? Δεν το έχουμε συζητήσει για ποιο λόγο
γραφτήκαν οι στίχοι. Απλά μία μέρα είχα πάρει ένα μήνυμα από την Χριστιάνα, η οποία μου έκανε αυτή την πρόταση, δηλαδή είχε δει κάποιες δουλειές μου από πριν και μου είπε ότι ήθελε να μελοποιήσω και να ερμηνεύσω αυτούς τους στίχους, επειδή έχω κάνει και στο παρελθόν ακόμα μία δουλειά αφιερωμένη σε ανθρώπους, συγκεκριμένα σε μητέρες που έφυγαν από καρκίνο. Έτσι, γι' αυτό εξελίχθηκε και γράφτηκε αυτό το τραγούδι. Θανάση, σε ακούσαμε και εσένα να ερμηνεύεις με το δικό σου τρόπο τους στίχους. Θέλω να μου πεις αν οι στίχοι ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, δηλαδή αυτό ένιωσες και εσύ όταν διαγνώστηκες αρχικά με καρκίνο. Ένιωσα σε κάποια πράγματα που γράφει το τραγούδι, όχι σε όλα. Δεν ένιωσα φόβο, που γράφει ότι ένιωσα δύναμη μέσα μου, ότι πρέπει να φανώ δυνατός, ώστε να τα απεξέλθω, να βγάλω τα εισπέρα σε αυτή τη δύσκολη αρρώστια που, που είναι τέλος πάντων. Πόσο καιρό τώρα παλεύεις, πόσο καιρό παλεύεις με τον καρκίνο, πότε διαγνώστηκες? Έχει από τον Οκτώβριο, 20 Οκτωβρίου διαγνώστηκα, 23 Οκτωβρίου ξεκίνησα χημειοθεραπεία στο πρώτο στάδιο. Ναι. Και κρίθηκε αναγκαίο να μεταβείς στη Γερμανία. Ναι, όταν είχα την ευκαιρία να καθαρίζω από την πρώτη χημειοθεραπεία από τα λευκαιμία. Και έγινε η διακομιδή εσπεσμένη για να γίνει η μεταμόσχευση εδώ στη Γερμανία. Πόσο καιρό τώρα είσαι στη Γερμανία? Έχει από τις 27 Νοεμβρίου. Από τις τώρα. 27. Ναι. Δηλαδή, 22 Δεκεμβρίου έγινε η μεταμόσχευση. Ναι. Και πρέπει να παραμείνεις τώρα εκεί, έτσι, για να σε παρακολουθούν. Ναι, ναι, πρέπει να μείνω εδώ για τυχόν παρενέργειες, για διάφορα προβλήματα που ίσως παρουσιαστούν. Ναι. Και θα μείνω εδώ μέχρι όσο καιρό. Βασικά είναι 100 μέρες, είναι μετά με την μεταμόσχευση για παρακολουθήσεις, ώστε να είναι complete όλα. Η δική σου είναι κοντά σου, κάποια μέλη από την οικογένειά σου, γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι τώρα είναι και οι συνθήκες της πανδημίας, έτσι? Ναι, ναι. Είναι ο αδερφός μου, ο οποίος είναι και οδότης. Είναι ο αδερφός μου στη Γερμανία μαζί μου. Και με προσέχει. Και αν όλα πάνε καλά, που θα πάνε, πότε επιστρέφεις στην Κύπρο? Υπολογίζω περίπου, υπολογίζουμε οι γιατροί, ακόμα ένα μήνα, ίσως και πιο γρήγορα, εξαρτάται από την, την κατάσταση της υγείας μου. Την πορεία της υγείας, ναι. Ναι, ναι. Ναι. Μαρία, θέλω να σε ρωτήσω εσένα, πώς ήρθατε σε επαφή με τον Θανάση? Ήσασταν φίλοι, γνωριζόσασταν από παλιά? Δεν γνωριζόμασταν από παλιά. Μας έχει συνδέσει η Χριστιάνα, η οποία ήξερε τον Θανάση. Μάλιστα. Και το τραγούδι αυτό το δημιουργήσατε για τον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο Κύπρου? Σωστά. Το έχουμε... Η αλήθεια είναι ότι το έχουμε δημιουργήσει για όποιον άνθρωπο περνά αυτή την αρρώστια, γιατί... Είναι πολύ σημαντικό, διόρθωσε με, Θανάση, αν είμαι λάθος, αλλά θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να νιώθεις δύναμη, να νιώθεις ότι έχεις ανθρώπους δίπλα σου που σε στηρίζουν και που θα σε βοηθήσουν να περάσεις αυτόν τον αγώνα. Έτσι, αυτό το τραγούδι γράφτηκε με πολύ αγάπη για τον κάθε άνθρωπο που περνά αυτή τη δυσκολία στη ζωή του. Και είναι σημαντικό να αναφέρουμε και ότι αυτό το τραγούδι μπορεί να δημοσιευθεί και στις 4 Φεβρουαρίου, η οποία είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου, αλλά σήμερα 15 Φεβρουαρίου είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά του παιδικού καρκίνου. Πολύ σωστά, ναι. Και
είναι αφιερωμένο πραγματικά στον κάθε ένα, κάθε ηλικίας και... Εσύ θέλω να μας πεις, όταν ερμηνεύεις το τραγούδι αυτό, πώς αισθάνεσαι? Αισθάνομαι πραγματικά ότι λένε τα λόγια. Δηλαδή, στην αρχή σίγουρα μπορώ να αντιληφθώ την έκπληξη, τον ίσως πανικό που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος μόλις του ανακοινωθούν αυτά τα νέα. Έχω ακούσει ιστορίες για ανθρώπους που από τη στιγμή που το μάθανε έχουν πεισμώσει και έχουν παλέψει και έχουν νικήσει, και έχω ακούσει και ανθρώπους που ίσως μόλις έμαθαν τα νέα, ίσως να είχαν μία μικρή στιγμή αδυναμίας, αλλά μετά πάλι βρήκαν να σταθούν στα πόδια τους και να το συνεχίσουν. Οπότε αυτό που λένε και τα λόγια, ότι ίσως στην αρχή να φαίνεται δύσκολο, αλλά μπορούμε. Mm-hmm. Μπορούμε να ξεπεράσουμε mm-hmm. αυτά τα πράγματα. Στην Αγγλία σπουδάζεις, Μαρία? Σπουδάζω, είμαι στο Newcastle και σπουδάζω διοίκηση επιχειρήσεων mm-hmm. και μουσική mm-hmm. μαζί. Ναι, γιατί είδα και την κιθάρα πίσω σου. Ναι, ναι, ναι. Θανάση, εσύ που περνάς αυτή την περιπέτεια, αυτό τον Γολγοθά, θέλω να στείλεις κάποιο μήνυμα στους τηλεθεατές που μας παρακολουθούν τώρα και είναι απ' έξω από αυτή την κατάσταση, αλλά και στους συνανθρώπους μας, τους καρκινοπαθείς, που πιθανώς αντιμετωπίζουν μια παρόμοια κατάσταση με τη δική σου. Να ξεκινήσω πρώτα από τους καρκινοπαθείς, ότι πρέπει να είμαστε δυνατοί, να μην μας ρίχνει κάτω, όσο δύσκολο και να είναι, όσα εμπόδια και να περάσουν μέσα από αυτήν την αρρώστια, να έχουν κουράγιο και να έχουν πίστη μέσα τους, πίστη mm-hmm. προς τον Κύριο, πίστη στο Θεό. Η πίστη μας είναι το α και το ω mm-hmm. αυτής της αρρώστιας. Δεν πρέπει να μας εγκαταλείψει, δεν πρέπει να το αφήσουμε να μας ρίξει. Πρέπει να το παλέψουμε με όση δύναμη μας διακατέχει το σώμα μας. Όσο για τον κόσμο, τον απλό που λέω να μην, θα θέλω να πω να μην παραπονιέται. Όσο δύσκολο και να είναι η καραντίνα μπορεί να είναι 2 μήνες, 3 μήνες. Η υγεία όμως δεν επιστρέφει πίσω. Mm-hmm. Ενώ όταν έχεις την υγεία σου, έχεις θησαυρό. Να προσπαθήσουμε να είμαστε δυνατοί, να είμαστε πιο κοντά στο Θεό. Αυτό έχω να πω. Πίστη, πίστη και πίστη. Σε έκανε πιο δυνατό και σένα, δεν είναι? Με έκανε πάρα mm-hmm. πολύ δυνατό, όχι μόνο δυνατό, και μου άλλαξε τη ζωή μου προς το καλύτερο. Και θα ζήσω και mm-hmm. πιο καλύτερη ζωή μέσα από αυτή την εμπειρία που περνώ αυτή τη στιγμή. Όταν βγω στην κοινωνία θα προσπαθήσω και εγώ με τη σειρά μου να δίνω θάρρος, όπως δίνω τώρα, μέσα από τις ψαλμωδίες μου, μέσα από τα τραγούδια μου που τραγουδώ, μέσα από τα μηνύματα που δίνω στα κοινωνικά μέσα. Θα το βγάλω και προς τα έξω, τα βγω mm-hmm. στην κοινωνία, θα εμπιστεύσω Κύπρο. Με τι ασχολείσαι, Θανάση? Είμαι σκυβαλός συλλέχτης mm-hmm. στην επαρχιακή διοίκηση, στην επαρχία Αναμοχωστού. Εντάξει, αυτό είναι mm-hmm. και θέλω να δώσω και έναν ευχαριστώ γενικά σε ολόκληρη την Κύπρο που μου έχει αγκαλιάσει, μου έχει στηρίξει σαν να ήμουν δικό τους παιδί. Με έχει συγκλονίσει αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Πραγματικά υπάρχει ανθρωπιά σε αυτό το κομμάτι. Mm-hmm.
Όσο καιρό και να υπάρχει ήμουν... μεγάλη ανθρωπιά παρά και τους δύσκολους καιρούς που περνάμε. Υπάρχει, ναι. Μαρία μου, εσύ σαν ερμηνεύτρια και σαν συνθέτησα το τραγούδι αυτού, τι μηνύματα θέλεις να στείλεις στον κόσμο? Τα μηνύματα που θέλω να στείλω είναι πολύ παρόμοια με αυτά του Θανάση. Το να είμαστε ευγνώμων για το κάθε τι που έχουμε. Είναι πολύ σημαντικό όταν μάθεις να είσαι ευγνώμων για αυτά που έχεις. Μπορείς πολύ πιο εύκολα να ζεις μια όμορφη ζωή. Δηλαδή, ανθρώποι που έχουν λίγα, πολλές φορές είναι πολύ πιο ευγνώμων και χαίρονται τη ζωή τους και είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι της ζωής αυτό. Υπάρχει ανθρωπιά, είναι καλό να τη δείχνουμε, να δείχνουμε την αγάπη μας, να δείχνουμε τη στήριξή μας, ο καθένας όπως μπορεί. Σίγουρα ο καθένας από μας περνά κάποιες δυσκολίες στη ζωή του με διαφορετικό τρόπο ο καθένας και είναι πολύ καλύτερο και θα είναι πολύ καλύτερο εάν τις περνάμε όλοι μαζί για να προχωρούμε. Να σας ευχαριστήσω και τους δύο πάρα πολύ. Θανάση μου, σου εύχομαι περαστικά, πραγματικά, σιδερένιος και να επιστρέψεις πίσω στην Κύπρο το συντομότερο δυνατόν, να βρεθείς με την οικογένειά σου, τους φίλους σου και με τα κορίτσια, έτσι, όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες. Και γιατί όχι, να έχουμε και ακόμη ένα δεύτερο τραγούδι που να μας δείχνει και την άλλη πλευρά, την ακόμη πιο αισιόδοξη της ζωής, πόσο όμορφη είναι η ζωή. Πραγματικά, πραγματικά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Την αγάπη μας και στην Αγγλία και στη Γερμανία. Να προσέχετε, παιδιά. Εμείς, κυρίες και κύριοι, θα κάνουμε άλλη μια μικρή διακοπή στο σημείο αυτό.